Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Εύρος, τα χαρακόμματα, οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πόλεμος απαντήσεων. Λίστα χειρουργείου. Συνεχίζεται η προσπάθεια οργάνωση των χειρουργείων στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ανακοινώθηκε η πρώτη κλωνοποίηση μαϊμούδων, σειρά έχει ο άνθρωπος. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. Ο Πρίτανης του Δημοκριτή, ο εργολάβος σύντησης στα ερευνητικά προγράμματα. Η Βία, έρευνα του Τάσου Τέλογλου. Επίθεση και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο έκαναν οι τρεις βουλευτές Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καΐσας, η κυρία Γκαρά και ο κύριος Ρίζος, κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημοσκάκη, αφού όπως λένε θεωρούν ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ευνοϊκές εξελίξεις σε ζητήματα όπως είναι η λειτουργία κτηματολογικού γραφείου στην Ορεστιάδα, η επαναλειτουργία των λατομείων του Κουφόβουνου και πολλά άλλα, τα οποία όμως ο ίδιος όπως και το κόμμα του έχουν καταψηφίσει. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Δημοσκάκης απάντησε πως κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο με ντοκουμέντα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι χρήσιμοι για τον Εύρο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να απολογηθούν για τα πεπραγμένα τους. Δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά μόνο δημιουργούν. Επίθεση με έντονο τρόπο έκαναν οι τρεις βουλευτές Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καΐσας, Νατάσα Γκαρά και Δημήτρης Ρίζος, κατά του Αναστάσιο Δημοσχάκη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς όπως λένε προσπαθεί να οικειοποιηθεί επίλυση προβλημάτων και θετικές εξελίξεις σε ζητήματα όπως η λειτουργία κτηματολογικού γραφείου στην Ορεστιάδα ή η επαναλειτουργία των λατομείων Κουφόβουνου, τα οποία ο ίδιος αλλά και το κόμμα του καταψήφισαν. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την αμηχανία στην οποία βρίσκεται ο συνάδελφος ο κ. Δημοσχάκης, ο οποίος μέσω απανωτών δελτίων τύπου προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Προσπαθεί να παρουσιάζει ως δικό του έργο τις θετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση. Νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται ακριβώς να επιλύσουν προβλήματα που χρόνιζαν σε όλη τη χώρα, στη Θράκη και τον Εύρο. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η αμηχανία του συναδέλφου αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα και όσο πλησιάζουμε στην έξοδο από τα σκληρά νεοφιλελεύθερα προγράμματα επιτήρησης και δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιβλήθηκαν στη χώρα. Έξοδος η οποία θα βοηθήσει τη σημερινή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ακόμη πιο άμεσα και ολοκληρωμένα προγράμματα και παθογένειες που ταλαιπωρούν τον τόπο εδώ και δεκαετίες. Προβλήματα που οι τοπικές κοινωνίες μεταξύ αυτών και οι άνθρωποι στον ακριτικό Εύρο γνωρίζουν καλά ποιοι δημιούργησαν και ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν με σχέδιο και επιμονή σήμερα να τα επιλύσουν, ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και το τονίζω, γιατί πολιτική με δελτία τύπου δεν μπορεί να γίνει. Προφανώς χρειαζόμαστε όλοι από κοινού να δουλεύουμε σε έναν αγώνα για να βελτιωθεί η ζωή μας σε αυτό το νομό και συνολικά στη χώρα. Μετά από τόσα χρόνια κρίσης και από πολλά χρόνια σπατάλης, μίζας, διαφθοράς και ενός κακώς εννοούμενου και δομημένου κράτους. Το οποίο κράτος δεν εξυπηρετούσε ουσιαστικά τους πολίτες, αλλά εξυπηρετούσε συγκεκριμένα πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς. Ωστόσο προς τον κύριο Δημοσχάκη, θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Όταν εμείς αναλάβαμε τη θέση μας ως βουλευτές, βρήκαμε ένα εργοστάσιο Ζάχαρης κλειστό στην Ορεστιάδα, βρήκαμε τη σχολή Δημοτήχου των δοκίμων αστιφυλάκων κλειστή, βρήκαμε ένα νοσοκομείο το οποίο έχασε την αυτονομία του και ήδη είχαν αποχωρήσει αρκετοί γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών από το νοσοκομείο. Βρήκαμε δομές υγείας, οι οποίες επίσης και υπηρεσίες οι οποίες ήταν αποψηλωμένες. Βρήκαμε υποδομές, οδικό δίκτυο και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία δεν συνδεόταν μεταξύ τους ή δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ενώ οι προκηρύξεις, οι διαγωνισμοί, οι εργολαβίες είχαν γίνει πριν 20 χρόνια και για 20 χρόνια δεν είχαν ολοκληρωθεί. Βρήκαμε ένα λιμάνι ανενεργό, που η μόνη δραστηριότητα που είχε ήταν η σύνδεση, η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σαμοθράκη και θεωρούμε ότι ενώ έχει μία μεγάλη δυνατότητα και δυναμική να αλλάξει όλη τη Θράκη αυτό το λιμάνι σε παραγωγικό και αναπτυξιακό πεδίο, ωστόσο για πάρα πολλά χρόνια δεν είδαμε ούτε ένα βήμα ούτε έναν σχεδιασμό. Είδαμε επιχειρήσεις κουφάρια με πάρα πολλά χρήματα να έχουν πέσει στο νομό, με ευνοϊκές διατάξεις και κίνητρα για τους νέους, για τους επιχειρηματίες, ώστε να επενδύσουν στο νομό. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στη διαδρομή είναι επιχειρήσεις κουφάρια
αλλά αρκετοί πολιτικοί και υπηρεσιακοί ή διορισμένοι πολιτικοί παράγοντες γέμισαν τις τσέπες τους από αυτές τις διαδικασίες. Είδαμε την ανεργία στον Εύρο να φτάνει σε ύψη, σε απίστευτα νούμερα. Και παρόλα αυτά, εμείς βλέπουμε ότι μετά από 3 χρόνια, ναι μεν είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση, αλλά έχουν βελτιωθεί αρκετά οι όροι διαβίωσης, αλλάζει η στροφή, αλλάζει το πεδίο. Βλέπουμε κυρίως στον τομέα της εργασίας ότι πέφτει με γρήγορους ρυθμούς η ανεργία. Βλέπουμε να έχει μειωθεί κατά 67%, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, τα λουκέτα στην περιοχή της Θράκης. Βλέπουμε λοιπόν να αντιστρέφεται αυτό το κλίμα. Βλέπουμε να ολοκληρώνονται οι υποδομές, βλέπουμε την ενίσχυση των δομών υγείας και την εξυγίανσή τους. Βλέπουμε ένα εργοστάσιο στην Ορεστιάδα της Ζάχαρης και την Τευτλοκαλλιέργεια να ενισχύεται και να εργάζονται, να δουλεύουν, να λειτουργούν. Βλέπουμε καινούργιες δράσεις, δομές, μικρές επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αρχίζουν, σχεδιάζουν να λειτουργήσουν. Βλέπουμε λοιπόν μια αντιστροφή του κλίματος. Για όλα τα προηγούμενα όμως, τα οποία εμείς αναλάβαμε όταν γίναμε βουλευτές, ο κύριος Δημοσχάκης, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μέλος και υπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια αυτόν τον τόπο, πρέπει να απολογηθούν. Από την άλλη, ο κύριος Δημοσχάκης απάντησε πως είναι κατανοητή η απολογητική διάθεση που επιδεικνύουν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γκαρά, Ρίζος και Καΐσας, στο κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν εναντίον ενός με αφορμή τις κοινοβουλευτικές ενέργειες που έκανα για την ένταξη του Εύρου στην πρώτη κλιματική ζώνη, για την ίδρυση κλιματολογικού γραφείου στην Ορεστιάδα, αλλά και για την επίλυση θέματος του λατομείου στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Σημερίζομαι, αναφέρει ο κύριος Δημοσχάκης, ότι εορτάζοντας πριν από λίγες ημέρες την επέτειο της τριετούς διακυβέρνησης της χώρας από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν έχουν να δείξουν ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έργο για το όνομά μας που βρίσκεται σταθερά εκτός κυβερνητικού αφηγήματος και αναλώθηκαν σε μια έκθεση ιδεών χωρίς ουσία. Αναρτημένες στο διαδίκτυο είναι πλέον οι λίστες των χειρουργείων που προγραμματίζονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει ανακοινωθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αφού θεωρείται ως ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος τόσο για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας των χειρουργείων, όσο και για το να καταπολεμηθεί το λεγόμενο φακελάκι, δηλαδή ο αδιαφανής τρόπος για να πάρει κάποιο σειρά και να υποβληθεί στην επέμβαση που πρέπει γρηγορότερα. Ταυτόχρονα, βέβαια, οι λίστες αυτές λειτουργούν και ως αρχείο, αφού αναρτώνται στο διαδίκτυο και περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον αριθμό, το είδος και την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε χειρουργείου. Η λίστα χειρουργείου είναι βασική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Και είναι το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για τη φετινή χρονιά. Είναι ένα καινούριο μέτρο. Τα καινούργια μέτρα στην αρχή έχουν δυσκολίες μέχρι να βρεις το τρόπο το οποίο θα το εφαρμόσεις καλύτερα. Είναι λογικό να παρουσιάζονται τις λειτουργίες. Παρουσιάστηκαν τις λειτουργίες. Υπήρχαν και παράπονα ασθενών. Πολλά θα έλεγα παράπονα ασθενών. Και όλα αυτά τα εξέτασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και έφτιαξε, επικαιροποίησε τον κανονισμό εφαρμογής της λίστας χειρουργείου. Εν προκειμένου. Πρώτον, δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή, η Επιτροπή Ελέγχου της Ορθής Τήρησης της Λίστας, που έχει επικεφαλής στο διοικητή και έχει μέλη γιατρούς και νοσηλευτές, που θα επιτηρούν την ορθή εφαρμογή της λίστας και θα εξετάζουν τυχόν παράπονα των ασθενών. Δεν σημαίνει ότι κάθε παράπονο είναι δικαιολογημένο, αλλά κάποια είναι πράγματι δικαιολογημένα. Να πω για παράδειγμα, υπήρξαν αναφορές ότι χειρουργήθηκε προχθές, ας πούμε, ο ασθενής Χ1, ο οποίος μπήκε στη λίστα χειρουργείου για ψυχρό χειρουργείο, για χειρουργείο δηλαδή που δεν είναι επίγον, που μπορεί να περιμένει καιρό, και είχε τοποθετηθεί στη λίστα πριν 3 μέρες. Και υπήρχε ο ασθενής Χ3, ο οποίος ήταν στη λίστα 4 μήνες. Μπορεί δικαιολογημένα να προτάχθηκε ο άλλος ασθενής, γιατί να παρουσίασε κάποια επιπλοκή, να είχε και κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Αυτό πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί. Και ο τρόπος για να ελεγχθεί αυτό είναι η απόφασή μας να γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Ό,τι είναι ηλεκτρονικά, εύκολα μπορεί να ελεγχθεί. Ενώ το συγκεκριμένο παράπονο ασθενούς χρειάστηκε να πάρουμε τα χειρόγραφα
σημειώματα ένταξη στη λίστα των γιατρών και επεκτείναμε την έρευνα συνολικά και είναι 5.000 σημειώματα. Έχω βάλει την υπηρεσία για κάνει 10.000 φωτοτυπίες για να μπορώ να ελέγξω και θα χρειαστεί πάνω από 2 μήνες για να μπορέσει να γίνει ο έλεγχος αυτό. Ενώ αν κάτι είναι ηλεκτρονικά, μπορεί να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια ο έλεγχος. Πώς λοιπόν μπορεί να ενταχθεί κάποιος στη λίστα, σύμφωνα με τις καινούργιες αποφάσεις, μόνο με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της προσέλευσής του, είτε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, είτε στα απογευματινά εξωτερικά ιατρεία, είτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, γιατί δεν θέλουμε να αποκλείσουμε και αυτό, μπορείς να πας στα επείγοντα για ένα οξύκυλιακό άλγος, για παράδειγμα, να μπει η διάγνωση από τον χειρουργό που είναι στα απογευματινά και να πει, ξέρεις, αυτό είναι ένας παροξυσμός λυθίασης της χολιδόχου, σου δίνουμε αυτή τη θεραπεία για τώρα, αλλά θα σε βάλουμε και στη λίστα για να χειρουργηθείς όταν έρθει η σειρά σου. Μην τον βάζουμε τον άνθρωπο να ξανάρχεται στα τακτικά ιατρία, μπορούμε απευθείας να τον εντάξουμε στη λίστα χειρουργείου. Και ο άλλος τρόπος είναι κάποιος κατά την νοσηλεία του στη κλινική. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική, διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα καρδιοχειρουργικό, έρχεται ο καρδιοχειρούργος, σε εξετάζει και από, με τον κωδικό μητρό που έχεις, που είναι ανοιχτός ο φάκελός σου, σε εντάσσει στη λίστα. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορείς να μπεις στη λίστα. Δεν μπορείς να μπεις με τηλεφώνημα, δεν θα μπορείς να μπεις από ένα ιδιωτικό ιατρείο ή επειδή έχεις φίλο το διοικητή, για παράδειγμα, ή το διευθυντή μιας κλινικής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η προσέλευση σε αυτές τις 4 πύλες του νοσοκομείου. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, μετά την πρόσφατη επίσκεψή του σε Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη, τόνισε ότι όλοι αναγνωρίζουν πως η οικονομία της χώρας έχει αλλάξει σελίδα. Αναγνωρίζουν, όπως είπε, ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερες επενδύσεις. Όλοι μας βλέπουμε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Από το επιμελητήριο του Εύρω, που και μίλησε σε φορείς της περιοχής, στάθηκε ιδιαίτερα στην αναπτυξιακή προοπτική του νομού. Μέχρι τώρα έχω δει το πνεύμα της αισιοδοξίας, ότι όλοι αναγνωρίζουν πως η οικονομία της χώρας έχει αλλάξει σελίδα. Αναγνωρίζουν ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερες επενδύσεις. Όλοι μας βλέπουμε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, δήλωσε από την Αλεξανδρούπολη Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο Υπουργός από το επιμελητήριο του Εύρω αναφέρθηκε σε όλες τις προοπτικές ανάπτυξης περιοχής και σε όλα εκείνα που σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση προς σε αυτή την κατεύθυνση. Μακροχρόνια, ωστόσο, το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας και η έξοδος από την κρίση εξαρτώνται τόσο από την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και την ελάφρυνση του χρέους, ώστε να καταστεί αυτό βιώσιμο, όσο και από την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου οικονομικής γέφυρας που καλείται η Ελλάδα να διαδραματίσει μεταξύ Ευρώπης και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Στο ρόλο αυτό της γέφυρας καθοριστική θα είναι η συμβολή της Βόρειας Ελλάδας και το γεωπολιτικό, οικονομικό και ελληνικό άνοιγμα στα Βαλκάνια. Ειδικότερα η ακριτική περιοχή του Εύρου αποκτά υψηλό ειδικό γεωπολιτικό βάρος και οικονομική σημασία για τα γενικότερα συμφέροντα της χώρας, τόσο γιατί συνορεύει με 2 σημαντικές γειτονικές χώρες ισχυρού οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, όσο και γιατί υπάρχουν αξιοσημείωτες επενδυτικές φιλοδοξίες αξιοποίησης των υποδομών του νομού και για τη μετατροπή του, σε ισχυρό διακομιστικό κόμβο. Τα έργα στην Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη αλλάζουν το ενεργειακό χάρτη σε ολόκληρη την νότιο-ανατολική Μεσόγειο και θα αναπτύξουν την οικονομική δυναμική της Θράκης και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εταιρείες Cheniere Energy και Gazprom Limited δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τη δημιουργία σταθμού υδροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η Gazprom έχει ήδη επενδύσει στην Gastrade, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του τερματικού σταθμού του LNG στην Αλεξανδρούπολη, έργο κοινοτικού ενδιαφέροντος με προπολογισμένο επενδυτικό κόστος 370 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα συνδέεται με τους αγωγούς αερίου, IGB και TAP. Και οι 2 εταιρείες διερευνούν
τις ευρετικές τους επιλογές με την τερματική εγκατάσταση και τον παρακείμενο, τιμένα της Αλεξανδρούπολης που θα επεκτείνει τις ιδιωτικοποιήσεις. Θυμίζω ακόμη πως ο Δημοτικός Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει το σημαντικό έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης με το λιμάνι Βουργάς της Βουλγαρίας, ενώ προχωράει η αναβάθμιση και του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της Τράκης. Η Αλεξανδρούπολη δηλαδή θα γίνει ένας ισχυρός κόμβος μεταφορών, εμπορίου και ενέργειας. Η κυβέρνηση έχει ήδη σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια των παραγωγικών τάξεων για ανάταξη της οικονομίας με πολιτικές και προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική που ακολουθούμε προτάσει την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και την αύξηση των εξαγωγών ως των βασικών εργαλείων μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση προσανατόλισε τα κοινοτικά προγράμματα σε εξαγωγές, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, θέσπισε νέα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, δημιούργησε τον εξοδικαστικό μηχανισμό για τις οφειλές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διευκόλυνε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις 120 δόσεις, ενώ έχει ήδη δρομολογήσει το θεσμικό πλαίσιο των μικροπιστώσεων και την αναπτυξιακή τράπεζα που αναμφίβολα θα δώσουν μια όθηση στην ανάπτυξη σύγχρονων και δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο κύριος Ανδρέας Νεφελούδης, επισκέφτηκε την Καβάλα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επαφών του. Είχε συνάντηση στο εργατικό κέντρο της Καβάλας με τη διοίκηση του φορέα, το Σωματείο Εργαζομένων στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, αλλά και τους εργαζόμενους μετά την οριστική επίλυση του προβλήματός τους και την επαναπρόσληψή τους από την εταιρεία. Με παρατεταμένα χειροκροτήματα και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, υποδέχθηκαν τον Ανδρέα Νεφελούδη οι εργαζόμενοι, πρώην απολυμμένοι της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, στο εργατικό κέντρο της Καβάλας, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καθοριστική συμβολή του ίδιου στην οριστική επίλυση του προβλήματός τους, που ανέκυψε πριν από 18 μήνες με τις άδικες απολύσεις σε βάρος τους από τη διοίκηση της εταιρείας. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Νίκος Βογιατζίδης, έπλεξε το εγκόμιο του κ. Νεφελούδη, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο εγγυητής των όσων συμφωνήθηκαν στην τριμερή συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας στις 22 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη δικαίωση των 180 απολυμμένων εργαζομένων και την επιστροφή τους στις θέσεις εργασίας τους. Ο κ. Βογιατζίδης εξέφρασε το παράπονό του ότι τοπικοί φορείς της Καβάλας δεν στάθηκαν εξ αρχής και όσο έπρεπε στο πλευρό των απολυμμένων, δεν στάθηκαν απέναντι σε αυτήν την κατάφορη αδικία, όπως τη χαρακτήρισαν, όπως στάθηκαν οι βουλευτές απέναντι στην κυβέρνηση, πιέζοντας συνεχώς, όπως στάθηκε ο ίδιος ο Υπουργός στο Περιφερειακό Συνέδριο της Κομωτινής, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στήριξης, τόνισε χαρακτηριστικά. Παίρνοντας το λόγο, ο κ. Νεφελούδης μίλησε από καρδιάς σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, παρουσία πλήθος κόσμου, απευθυνόμενος προς τους επαναπροσληφθέντες εργαζόμενους των λιπασμάτων, λέγοντας ότι μέσα από τη γνωριμία μαζί σας έμαθα τι σημαίνει συνεργασία, πάθος, αγωνιστικότητα και συνδικαλισμός. Σε εσάς και μόνο οφείλεται η δικαίωση του αγώνα σας. Δικαιώθηκε ο αγώνας των ανθρώπων και των βουλευτών μας και των εργαζόμενων για την επαναφορά της νομιμότητας και της κανονικότητας σε αυτό το εργοστάσιο που είναι σημαντικό για την περιοχή. Το είχατε πει από την πρώτη στιγμή και αν σας γυρίσω και ένα χρόνο πριν που και πάλι είχατε βρεθεί στην Καβάλα για το συγκεκριμένο και γι' αυτό μάλλον το θέμα, είχατε πει ότι θα κάνουμε τα πάντα για να αποκατασταθεί νομιμότητα. Και να που τελικά έγινε πράξη, κύριε Γενικέ. Ναι, νομίζω ότι ήταν νομοτέλεια να γίνει έτσι, διότι δεν μπορούσε σε αυτή την Ελλάδα που εμείς διοικούμε και προσπαθούμε να αναστηλώσουμε σε αυτά τα ερείπια, τα μνημονιακά, δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργούν τέτοιου τύπου επιχειρήσεις με τέτοια χαρακτηριστικά πραγματικότητας. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να συνεχιστεί να λειτουργεί έτσι. Φυσικά... Το είχαμε εξηγήσει με όλους τους τρόπους και βεβαίως αυτό έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν με χρυσά γράμματα θα γραφτεί στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος η παρουσία του σωματείου των εργαζομένων που είχαν απολυθεί. Και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, κύριε Γενικέ. Πραγματικά η προσπάθεια των εργαζομένων ήταν πολύ δυναμική, ήταν πολύ αποφασιστική. Δεν κάθηκε ούτε λεπτό παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Και είναι ένα μήνυμα που πρέπει να βγει από αυτή την υπόθεση, έτσι, ότι όταν υπάρχει δίκιο, κάποια στιγμή και ο αγώνας δικαιώνεται. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, να το πω έτσι.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και να πω, να επισημάνω ότι ήταν ένας αγώνας που κράτησε νομίζω 18 μήνες για αυτούς τους ανθρώπους. Σωστά. Και ήταν, όταν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, το τούνελ ήταν, δεν υπήρχε τούνελ, ήταν ένας κατάμαυρος τείχος μπροστά τους. Ήταν απολυμμένοι με μηνύσεις που σήμαινε ότι δεν είχαν δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας, δεν είχαν δικαίωμα σε αποζημιώσεις, ήταν δηλαδή, τους λες και τους πετάξαν στον κιάδα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι ήταν σημαντική και σημαντικό το ότι βρέθηκε κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση αριστεράς που αν δεν υπήρχε, θα το πω όσο και να κατηγορηθώ, αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση αριστεράς, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, δείτε υπόθεση Μαρινόπουλος Κλαβενίτης, θα ήταν όλοι μαζί στον Γιάρτα. Και οι 180 απολυμμένοι επιστρέψαμε στη θέση της εργασίας μας, περνώντας την πύλη του εργοστασίου και από την επομένη, από τις 23 του μηνός, έχει αρχίσει η σταδιακή αποκατάσταση και ανάθεση έργου στον κάθε ένα από εμάς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, θα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη αυτού του μήνα, και η παρουσία εδώ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, του κ. Νεφελούδη, νομίζω ότι δίνει τον τόνο του εγγυητή τον οποίο έχει αναλάβει, προκειμένου αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί στο έπακρο και να λάβει σάρκα και οστά. Κύριε Πρόεδρε, επειδή και εμείς φιλοξενήσαμε χθες τηλεφωνικά τον κύριο Νεφελούδη, μας είπε, και σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι όταν κάποιος έχει δίκιο, τότε είναι μονόδρομος κάποια στιγμή να έρθει και η δικαίωση. Και τελικά κάτι αυτό συνέβη και σε εσάς. Είχατε δίκιο, αγωνιστήκατε και τελικά κερδίσατε το αυτονόητο, να επιστρέψετε στη δουλειά σας που είχατε απολυθεί με τέτοιο τρόπο και μάλιστα τόσο άδικα. Το κάνετε να μοιάζει πολύ εύκολο, όμως δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω πως όταν κάποιος έχει δίκιο πρέπει να αγωνίζεται σκληρά για αυτό. Διότι το γεγονός ότι είχαμε δίκιο νομίζω ότι αποδείχτηκε και στα δικαστήρια και ήταν επασηφανές σε εμάς που ζούσαμε αυτήν την αδικία. Όμως χρειάστηκε να δώσουμε έναν πάρα πολύ σκληρό αγώνα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και θα σταθούμε λίγο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι απόψε φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Κιτσόπουλο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Ελληνικής Αυγής, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να κάνουμε μια συνοπτική συζήτηση. Καταρχήν, πώς αποχαιρετήσαμε το προηγούμενο έτος, το 2017, ως περιφέρεια και τι αναμένουμε ή τι προσδοκούμε να συμβεί μέσα στο νέο έτος, πάντα βεβαίως με στόχευση την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Κιτσόπουλος, φυσικά θα εστιάσουμε και σε άλλα ζητήματα, όπως έχει να κάνει με το μακεδονικό και όχι μόνο. Αλλά θα ξεκινήσουμε, κύριε Κιτσόπουλε, αφού σας ευχαριστήσω πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας, με θέματα που αφορούν στην περιφέρεια. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και να ξεκινήσουμε από τα θέματα της περιφέρειας που είπαμε. Θέλω λίγο να ακούσω καταρχήν πώς έφυγε το 2017. Όσον αφορά στην περιφέρειά μας, θέλω να πω, από όλα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπόθηκαν, υλοποιήθηκαν, προγραμματίστηκαν, εσάς πώς σας βρίσκει απέναντι στην περιφερειακή διοίκηση, τι έχετε να πείτε? Εμείς ως παράταξη, έτσι, σαν Ελληνική Αυγή στην περιφέρεια που εκφράζουμε τους Έλληνες εθνικιστές, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες θετικές κινήσεις, γιατί εμείς δεν κάνουμε μια αυστηρή αντιπολίτευση όπως κάνουν οι αριστεροί, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα. Οι άλλοι συνδυασμοί που βρίσκονται στην περιφέρεια, εμείς κάποια πράγματα που είναι θετικά θα τα πούμε και τα αρνητικά θα είμαστε απέναντί τους. Από τα αρνητικά είναι ότι δυστυχώς εν μέσω κρίσης δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν υπάρχουν πόροι για να μπορέσει η περιφέρεια να κινηθεί. Αυτό βέβαια γίνεται σε όλη την Ελλάδα λόγω μνημονίων. Μπορεί να παίρνουν περισσότερες αρμοδιότητες οι περιφέρειες, αλλά χωρίς πόρους να μπορέσεις να υλοποιήσεις κάποια πράγματα, δεν μπορεί να γίνει σημαντικό έργο. Κάποια πράγματα είναι πολύ θετικά, όπως ας πούμε θα αναφερθώ σε ένα σε κάτι που έχει κάνει ο Περιφερειάρχης για την σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που δόθηκαν 10 εκατομμύρια. Είναι πολύ θετικό αυτό, το βλέπουμε, γιατί μπορούν να κινηθούν οι μικροεπιχειρηματίες, κάποιες μικρές επιχειρήσεις να μπορούν για κάποια λειτουργικά πράγματα να κινηθούν, γιατί όπως ξέρουμε οι τράπεζες έχουν κλείσει τη βάνα, δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις να μπορεί ο κόσμος να κινηθεί για να μπορέσει να καλύψει κάποιες άμεσες ανάγκες που έχει. Είναι ένα θετικό. Θετικά πράγματα μπορούμε να δούμε για την ενέργεια, για συγκεκριμένα εδώ για την περιοχή μας που θα ενταχθούν στο φυσικό αέριο 6 μεγάλες πόλεις, που αυτό θα έπρεπε να γίνει από την αρχή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τους αγωγούς.
Αν εξαιρέσουμε τον ΤΑΠ και όλα αυτά που δεν παίρνουν τέλη διέλευση και όλα αυτά που είναι πολύ κακός που γίνανε έτσι, τέλος πάντων κοιτάμε τα θετικά αυτά. Για τη γεωθερμία βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις που βέβαια θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Δυστυχώς από όλες τις περιφερειακές παρατάξεις που ήταν εδώ στην περιοχή, είναι θετικό βήμα ότι ξεκινάει κάτι και εδώ πέρα με τον κύριο Λαμπάκη και για τη γεωθερμία εδώ στο γεωθερμικό πεδίο του Αριστείνου. Τέλος πάντων, από εκεί και μετά βλέπουμε ότι εμείς διαφωνούμε σε κάποια πράγματα που έχουν σχέση ως προς τον τουρισμό που λέμε ότι είναι πρωταρχικός στόχος, ενώ εμείς βάζουμε πρωταρχικό στόχο τον πρωτογενή τομέα, γιατί ο τουρισμός, έχουμε πει και παλιότερα εμείς σαν Ελληνική Αυγή, ότι δεν είναι άμεσα ελεγχόμενος από εμάς, αλλά υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες που μπορεί ναι, να γίνει κάποιο έργο, κάποια υποδομή. Έχει φέρει όμως πολλά θετικά. Ναι, έχει φέρει πολλά θετικά. Δεν αντιλέγουμε σε αυτό. Και έκλεισε με θετικό πρόσημο και το 17 και το 16. Βεβαίως και είναι πολύ θετικό αυτό, αλλά θα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα, γιατί η Ελλάδα έχει να δείξει πάρα πολλά πράγματα και στο τομέα του ιστορικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού που έχουμε εδώ πέρα. Απλώς τόσα χρόνια δεν έχουν αξιοποιηθεί όλα αυτά τα πράγματα, ώστε ο τουρίστας, ο ξένος, να μάθει τι γίνεται εδώ στην περιοχή μας. Να υπάρχει σωστή πρόσβαση, γιατί κάποιος που θα πάει κάπου θα πρέπει να υπάρχει υποδομή, δηλαδή πώς θα φτάσει εκεί, που θα διανυχτερεύσει, όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν σε παροχές. Και δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και να πω και κάτι εδώ για τη Σαμοθράκη, που είναι και η καταγωγή μου από εκεί. Δυστυχώς αυτό το νησί έχει παραμεληθεί από όλους όσους κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και έχουμε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Και μετά και τις καταστροφές που έγιναν, δεν βλέπουμε όμως και κάποιες κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν για να πάρει μπρος το νησί. Είχα κάποια συνομιλία με τον Δήμαρχο. Στα λόγια γίνανε κάποια πράγματα, γίνανε κάτι στην αρχή, αλλά μου φαίνεται έχει ατονίσει το όλο θέμα και θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε. Πείτε μου λίγο, κύριε Κιτσόπουλε, άρα μέσα στο 2017, ένα ζήτημα το οποίο εσείς το προτάξατε και προσπαθήσατε με τις όποιες δυνάμεις και αρμοδιότητες έχετε να το βάλετε σε προτεραιότητα και να το ζητήσετε από την Περιφερειακή Δίκηση να το δει ενδεχομένως με κάποιο τρόπο. Ποιο ήταν, ένα ζήτημα θέλω, που να αφορά στην περιφέρειά μας. Η περιφέρειά μας ήταν εδώ πέρα, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις όπως ήταν για τα αντιπλημμυρικά έργα. Μάλιστα. Τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί είχαμε δει τις καταστροφές που έγιναν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα είχα καταθέσει και μία ερώτηση εγώ. Τι μελιγενέστε στο μέλλον, αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις σε συνδυασμό με τη βοήθεια κάποιου πανεπιστημίου να δοθούν κάποιες μόνιμες λύσεις όμως, γιατί το να επισκευάζεις ένα ανάχωμα, να το γκρεμίζεις και να το ξαναφτιάχνεις και να υπάρχει συνέχεια μία κίνηση και να φεύγουν λεφτά εκατομμύρια προς αυτή την κατεύθυνση και κάθε χρόνο να εξαρτάσαι από το πώς θα διαχειριστούν οι Βούλγαροι τα νερά πάνω, από τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά, θα έπρεπε τόσα χρόνια, δεκαετίες βέβαια από τότε που υπάρχει το πρόβλημα. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι με ανθρώπους που είχα μιλήσει στο Βόρειο Εύρο μου είχαν πει ότι, και το είχα αναφέρει κι άλλη φορά εδώ, επί Παπαδοπούλου είχαν γίνει κάποια πράγματα. Είχε γίνει καθαρισμός της σκέντης του ποτάμου με κάποια μηχανήματα που είχαν φέρει. Αυτά μου τα είπαν βέβαια οι ντόπιοι κάτοικοι εκεί στο Βόρειο Εύρο. Έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή έχουν γίνει προσκώσεις, έχουν γίνει νησίδες, έχουν δημιουργηθεί δέντρα και διάφορα μέσα στην κήτη του ποταμού με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φεύγουν τα νερά. Δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε άρα αυτό. Άρα ένα θέμα το οποίο πραγματικά προτάξατε ήταν η αντιπλημμυρική θωράκιση, έτσι προστασία από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Που αφορά πολλές ζωές ανθρώπων και ζώων και κινδυνεύουν και κάθε χρόνο. Βεβαίως. Και τις περιουσίες τους, το βιό τους. Τώρα, μέσα στο 2018, για να τρέξουμε λίγο την κουβέντα μας. Η απάντηση όμως που πήρα από την περιφέρεια ήταν ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχει γίνει και κάποια ιδιαίτερη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα μεταξύ των τριών κρατών. Είναι πολύ συγκεκριμένες, δηλαδή, κύριε Κιτσόπουλε, στο ζήτημα αυτό, έτσι. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι πολύ συγκεκριμένες, δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται είναι ότι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει κυρίως. Εννοείται ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά όταν αφορά ένα ολόκληρο νομό, τουλάχιστον το βόρειο τμήμα του νομού, και κάποια άλλα θέματα όπως είναι τα διόδια που είχαμε πει και ψηφίσματα κάναμε, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Δηλαδή, θα πρέπει πλέον να γίνουν κάποιες άλλες κινήσεις. Είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις, φάνηκαν πολύ ακραίες όπως μας είπανε, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι κάποιοι κάνουν ό,τι θέλουν ή δεν κάνουν και τίποτα. Δηλαδή, δεν γίνεται κάτι στην ουσία. Μπορεί να φωνάζουν, μπορεί να βγαίνουν ψηφίσματα, αλλά σε βασικά πράγματα δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τώρα, μέσα στο 2018, πείτε μου επίσης ένα ζήτημα, ένα θέμα το οποίο εσείς θα προσπαθήσετε να το σηκώσετε ώστε να γίνετε πιο ψηλά. Να το με παρεμβάσεις σας, με πιέσεις σας,
να το, τέλος πάντων, να βοηθήσετε κι εσείς με κάποιο τρόπο. Εμείς θα προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να προτάξουμε τον πρωτογενή τομέα ό,τι έχει σχέση με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή μας. Και κτηνοτροφίας λέτε. Της κτηνοτροφίας βεβαίως, γιατί ένας πολύ σημαντικός παράγοντας βασικά έχει καταστραφεί αυτή τη στιγμή, αλλά για μας είναι πρωταρχικό να μπορούμε να έχουμε παραγωγή. Θα πω ότι εξειδικεύεται το κομμάτι. Πάτε σε μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών. Μου είπατε για κάποιο παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να γίνουν. Τώρα θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έχει πέσει η γέφυρα στο Κομψάτο. Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρεται η κεντρική διοίκηση, το κράτος δηλαδή, σε μια περιφέρεια, μάλλον στη Θράκη, που είναι έτσι η γεωγραφική τοποθεσία, ώστε έπεσε η γέφυρα, ο μόνος διάβλος επικοινωνίας τώρα είναι η Εγνατία οδό, δηλαδή και οι ντόπιοι θα πρέπει ή να μπαίνουν από την Εγνατία από Κομωτινή, να κάνουν ολόκληρους κύκλους, ενώ η άλλη δίωδος είναι από τα νότια, που είναι από το Πορτολάγος. Δηλαδή ένα σημείο εκεί πέρα στενό και δεν υπάρχει πρόσβαση. Δηλαδή δεν κοιτάνε άμεσα να γίνει κάτι. Γιατί αν το πας διαδικαστικά, είναι μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να γίνει και θα πάει σε μάκρος αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πιο γρήγορα αντανακλαστικά, τουλάχιστον σε τέτοια βασικά θέματα. Πάντως ο κύριος Σπύρτης που είχε έρθει πριν από λίγο χρονικό διάστημα στην Κομωτινή αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το κοιτάει το Υπουργείο, θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι το κοιτάει, αλλά γρήγορα πρέπει να γίνουν κάποια μελέτες, πράγματα. Μελέτες, θα ξέρετε, οι διαδικασίες είναι... Έχει κοπεί η συγκοινωνία, δεν γίνεται δηλαδή. Είναι θέμα αυτό και πολύ σοβαρό. Αν ήταν άλλο κράτος, αυτά θα είχαν στηθεί ήδη από τις επόμενες μέρες. Θα είχαν ξεκινήσει. Τώρα, να φύγουμε λίγο από την περιφέρεια. Προσπαθώ να πάω λίγο γρήγορα την κουβέντα μας για να προλάβουμε το χρόνο, κύριε Κιτσόπουλο, όπως καταλαβαίνετε. Φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα για το που αλλού θέλετε να δώσετε περισσότερη έμφαση μέσα στην αρμοδιότητά σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου όμως να έρθω τώρα λίγο στην πολιτική, στην κεντρική πολιτική σκηνή και να ρωτήσω, μιας και είναι καθόλου επίκαιρο το ζήτημα του Μακεδονικού, τι θέση σας. Η θέση ο μας κύριος Δημητσής ήρθε, μας είδε ότι μεσολαβητής, έχουμε τις η θέση μας είναι κουδιά. Η θέση του κάθε Έλληνα που αγαπάει την πατρίδα του, σέβεται την ιστορία του και παλεύει για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να παραχωρήσουμε και δεν γίνεται να παραχωρούμε πάντα και τα πάντα στους ξένους. Δηλαδή όποιος έρχεται και διεκδικεί, εμείς παραχωρούμε. Το όνομα Μακεδονία δεν είναι δικό μας θέμα να πούμε εμείς το παραχωρούμε. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες, αυτούς που έζησαν και αυτοί που θα ζήσουν στο μέλλον. Γιατί γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν ξεκίνησε τώρα, το μακεδονικό, το ζήτημα αυτό δηλαδή της ονομασίας δεν ξεκίνησε τώρα, είναι από τη δεκαετία του 50 περίπου. Και αυτά γίνονται επίτηδες για να δημιουργούνται έρηδες μεταξύ γειτονικών κρατών. Είναι το Διέρη και Βασίλευ που εφαρμόζουν οι διεθνείς τοκογλύφοι, οι Εβραίοι σιωνιστές, όπως θέλετε πέστε το, αυτοί που κάνουν, τέλος πάντων, που μοιράζουν τον κόσμο. Να δημιουργούν προβλήματα και μετά να προτείνουν τις λύσεις όπως συμφέρουν αυτούς. Γιατί η πρεμούρα τώρα που έπιασε και τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, δεν είναι ότι ξαφνικά αποφάσισαν να λύσουν το όνομα της Μακεδονίας, είναι άλλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Προφανώς είναι ένας τρόπος αυτός για να πιέσουν κάποιες καταστάσεις. Εμείς λέμε δεν παραχωρούμε κανένα όνομα, είναι ένα ιστορικό όνομα που είναι ελληνικό, οι Σλάβοι. Και ποιοι Σλάβοι, δεν υπάρχουν στην ουσία Σλάβοι. Στην ουσία, και δεν το λένε αυτό ούτε ο Τσίπρας, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από πουθενά το ακούμε. Στην ουσία, ο πληθυσμός των Σκοπίων είναι Βούλγαροι, Αλβανοί και Έλληνες. Για ποιους Σλάβους μιλάμε. Και ποιοι Σλαβομακεδόνες. Οι Σλάβοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία. Οι Σλάβοι ήρθανε. Κάποιοι Σλάβοι που ήρθανε. Δεν έχουν καμία σχέση με το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. Σήμερα διεκδικούν τη Μακεδονία. Αύριο δηλαδή θα πούν τη Θράκη, αύριο θα πούν την Πελοπόννησο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι θα φτάσουμε σε μία λύση ή θα παγώσουν οι συζητήσεις? Η λύση είναι μία. Δεν παραχωρούμε το όνομα. Ναι, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Αλλά λέω, όπως βλέπετε, θα πω και κάτι άλλο που δεν λέγεται συνήθως. Οι Σκοπιανοί εξαρτώνται από εμάς. Δεν εξαρτώμαστε εμείς από τους Σκοπιανούς. Το να υπάρχουν κάποιες λύσεις απλές, όπως παράδειγμα, δεν θα γίνεται καμία εμπορική διακίνηση που απάνω στα έγγραφα θα γράφει το όνομα Μακεδονία. Αν γίνουν κάποια πράγματα έτσι και πιέστουν, δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άλλη διέξοδο. Όλο το εμπόριο και ό,τι κινείται μέσα στα Σκόπια γίνεται Ωραία, από τη Θεσσαλονίκη. Είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι το θέμα πρέπει να λυθεί ή όχι? Δεν χρειάζεται βιασύνη και ας βεβαίως, να λυθεί πολύ εύκολο είναι να λυθεί από τη μεριά των Σκοπιανών. Αφού δεν έχουν καμία σχέση με το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας, ας βρουν κάποιο οποιοδήποτε άλλο όνομα. Γιατί το Μακεδονία? Να υπάρχει κάποιο έρισμα οτιδήποτε. Αυτό φυσικά 152 χώρες το έχουν αποδεχτεί έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Μα ο ίδιος ο Γλυγκόροφ δεν είχε πει εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες. Ο ίδιος το είχε πει. Λοιπόν, νομίζω πολύ ξεκάθαρη η δική σας και η δική σας άποψη απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε καταθέσει και ένα ψήφισμα. Καταθέσαμε ψήφισμα στην περιφέρεια.
Εντάξει. Από εκεί και μετά. Με την άποψή σας και την. Όπως γίνονται και όλα τα ψηφίσματα. Απλώς δείξαμε την παρουσία μας και ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθείτε, ξέρω ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες για τους πληστηριασμούς. Αλλά επειδή δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε, ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Θέλω όμως μία φράση και μία κουβέντα από εσάς για το τι ακριβώς συμβαίνει τοπικά. Να σας φέρω λίγο τώρα στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, να είμαι πιο συγκεκριμένη. Εσείς αποχωρήσατε από την τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τον Οκτώβριο, νομίζω, δεν κάνω λάθος, εδώ και λίγους μήνες. Αν θέλετε μισό λεπτό να σας διαβάσω το δελτίο τύπου που είχα βγάλει. Μη μου διαβάσετε, απλά πείτε μου. Θα ήθελα όμως να γνωρίζουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα που έγινε. Αναφέρω εδώ, η Ελληνική Αυγή, εκφράζοντας πιστά τον τρόπο της σκέψης των Ελλήνων εθνικιστών στην περιφέρεια, θα συνεχίζει να αγωνίζεται έχοντας την ιδεολογία και τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις που είχε μέχρι τώρα, ανεξάρτητα όμως από τη Χρυσή Αυγή. Περιληπτικά σας το λέω, παρετούμε από γραμματέας και θα συνεχίσω σαν περιφερειακή παράταξη Ελληνική Αυτό Αυγή να αγωνίζομαι, εκφράζοντας τους Έλληνες εθνικιστές της περιφέρειας χωρίς καμία εξάρτηση. Παραμένετε λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι. Βεβαίως. Δεν αλλάζει κάτι, μας λέτε. Οι λόγοι οι οποίοι με έκαναν ήταν ότι. Αναφέρω ότι ο χώρος που βρέθηκα για μένα ήταν ένα σχολείο που γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους, αγωνιστές και ιδιωτελείς, αλλά και ανθρώπους που εκφράζουν τα πιο ποταπά στοιχεία ενός ανθρώπου. Αυτοί οι τελευταίοι κατάφεραν να αλώσουν το κομματικό μηχανισμό, να ανεληφθούν στο κόμμα και να εκδιώξουν αυτούς που μάτωσαν και αυτούς που άξιζαν φεύγετε, πραγματικά. Μισό λεπτάκι. Για να το καταλάβουμε και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Κιτσόπουλε, ουσιαστικά λοιπόν αποχωρείτε και από το κόμμα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι Χρυσή Αυγή ιδεολογικά. Εκφράζω ότι. Ήμουνα στην αρχή που μπήκα, γιατί μπήκαμε όλοι με ένα απότερο σκοπό να Ωραία. Πάρουμε εξουσία. Άρα, λοιπόν, δεν ήμασταν δηλαδή με την προοπτική, βέβαια, φτάσαμε κόμμα, μέχρι λοιπόν, ένα σημείο. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί θέλω να ρωτήσω αν στις επόμενες περιφερειακές, στις επόμενες μάλλον αυτοδιοικητικές εκλογές, θα ξανακατέβετε ως υποψήφιος επικεφαλής. Εννοείται. Μάλιστα. Είμαι επικεφαλής Ελληνικής Αυγής. Απλώς θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται η Χρυσή Αυγή, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που με έκανε να αποχωρήσω, είναι ότι. Πάει να γίνει ένα δεξιό κουκουέ, πράγμα για το οποίο δεν αγωνιστήκαμε εμείς. Εμείς αγωνιστήκαμε να περάσουμε μπροστά. Υπήρχε η προοπτική και θα πω ένα απλό, ότι δεν βλέπουμε πουθενά στην Βόρεια Ελλάδα γενικά, αλλά και γενικά άτομα να βγαίνουν μπροστά, ενώ υπήρχαν τα άτομα, υπήρχαν οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, κόβοντα δηλαδή κάποια κεφάλια. Εγώ έχω μία άποψη, θα την κρατήσω. Αν θέλετε, για κάποια άλλη φορά να τη συζητήσουμε. Πάντως, αυτό που είδα εγώ και με έκανε να φύγω είναι ότι πλέον δεν είναι η Χρυσή Αυγή αυτή που ήταν. Οι άνθρωποι, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που αγωνίζονται μέσα και δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που εισχώρησαν εκεί που δεν έπρεπε και κατέστρεψαν στην ουσία το κίνημα. Λοιπόν, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, κύριε Κιτσόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Τώρα, εμείς, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από όλα αυτά που πάμε με τον κύριο Χρήστο Κιτσόπουλο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ο πρίτανης του Δημοκρίτιου, ο πρώην πρίτανης του Δημοκρίτιου, ο εργολάβος ήτησης, τα ερευνητικά προγράμματα και η βία. Μία έρευνα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης που προβλήθηκε στις ιστορίες του Sky με τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2017, να υπενθυμίσουμε πως ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου, έθεσε σε αργία τον μέχρι τότε πρίτανη του Δημοκρίτιου, τον κύριο Καραμπίνη, αιτία ένα πόρισμα των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Καραμπίνης είχε αναθέσει στον εργολάβο σύτησης τη διατροφή των φοιτητών του Δημοκριτίου, με τον οποίο ο πρώην πρίτανης Κωνσταντίνος Σιμόπουλος ήταν συνέτερος, ο οποίος με τη σειρά του ήταν συνέτερος της συζύγου του κυρίου Καραμπίνη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας λέει ο κύριος Τέλογλου για την έρευνά του. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. Ο πρίτανης, ο εργολάβος ήτησης, τα ερευνητικά προγράμματα και η βία. Μία έρευνα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης πραγματοποίησαν ιστορίες με τον Τάσο Τέλογλου. Το καλοκαίρι του 2017, ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου έθεσε σε αργία τον μέχρι τότε πρίτανη του Δημοκριτίου, Αθανάσιο Καραμπίνη. Αιτία ένα πόρισμα των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Καραμπίνης είχε αναθέσει σε εργολάβος ήτησης τη διατροφή των φοιτητών του Δημοκριτίου, με τον οποίο ο πρώην πρίτανης Κωνσταντίνος Σιμόπουλος ήταν συνέτερος, ο οποίος με τη σειρά του ήταν συνέτερος της συζύγου του Καραμπίνη. Λίγο πριν από αυτή την απόφαση, την άνοιξη του 2017, οι ιστορίες έγιναν αποδέκτες καταγγελιών 4 πανεπιστημιακών του Δημοκριτίου, σύμφωνα με τις οποίες είτε ασκείτο συστηματικά βία εναντίον φοιτητών από μικρές ομάδες και ο ίδιος ο Καραμπίνης είχε πέσει θύμα μιας τέτοιας επίθεσης το 2005, όταν για πρώτη φορά δόθηκε στο συγκεκριμένο εργολάβο η σύμβαση της σύτησης, είτε γινόταν συστηματική χρήση διοικητικών και ποινικών διώξεων εναντίον καθηγητών που
που διατύπωναν κριτική στο πρόσωπο του πρώην Πρίτανη. Στο τέλος του 2017, οι ιστορίες με τον Τάσο Τέλογλου ταξίδεψαν στη Θράκη, έχοντας συγκεντρώσει ένα αρκετά μεγάλο όγκο μαρτυριών και εγγράφων, με στόχο να τα συζητήσουν με τους πρωταγωνιστές της σύγκρουσης για την κατεύθυνση ενός ελληνικού πανεπιστημίου. Για μας το κρίσιμο ζήτημα ήταν να βρούμε γιατί σε ένα πανεπιστήμιο όλα τα ζητήματα λειτουργίας του πανεπιστημίου, αντί να λύνονται μέσα στο πανεπιστήμιο, λύνονται στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό ήταν πραγματικά μια απορία μας που είναι αυθεντική. Δηλαδή, θέλω και εσείς να με πιστέψετε, είχαμε αυτή την απορία. Γιατί οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι λύνουν τις διαφορές τους και ανταλλάσσουν τα επιχειρήματά τους στις δικαστικές αίθουσες μέσω δικηγόρων, αντί αυτό να γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Το έβριμά μας λοιπόν ήταν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι επικεφαλής τμήματων του πανεπιστημίου αυτού είναι ταυτόχρονα και συγκλητικοί, ενώ δεν υπάρχει ένα δεύτερο σώμα όπως υπάρχει στις αγγλοσαξονικές και άλλες χώρες της Ευρώπης, το περίφημο board, δηλαδή αυτό που λέγαμε το Συμβούλιο Ιδρύματος στον νόμο Διαμαντοπούλου, το οποίο στα χαρτιά υπάρχει ακόμα, αλλά δεν ασκεί καμιά ουσιαστική δίκηση του πανεπιστημίου, που να ασκεί τη δίκηση του πανεπιστημίου. Δηλαδή το απλό ερώτημά μου προς τους ανθρώπους που είχαν στα χέρια τους τις τύχες του πανεπιστημίου ήταν: θέλετε εσείς να ασχολείστε με τη σύντηση των φοιτητών? Είναι δουλειά ενός καθηγητή, ας το πούμε έτσι, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, να ασχολείται με τη σύντηση των φοιτητών? Αυτή είναι η δουλειά ενός μάνατζερ. Και όπως είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, κύριε Τέλογλου, θα έπρεπε ουσιαστικά το Συμβούλιο της Διοίκησης να ασκεί αυτόν τον διακριτό ρόλο, δηλαδή να ελέγχει τη χρηστή διοίκηση της Πρυτανίας, της Συγκλήτου, βεβαίως και της Επιτροπής Ερευνών. Στις χιλιάδες εγγράφων που είδαμε, αποδελτιώσαμε και συγκεντρώσαμε στη διάρκεια αυτής της έρευνας και αφορούν και άλλες περιόδους του Πανεπιστημίου, δεν αφορούν δηλαδή μόνο την περίοδο που ήταν πριν ο κ. Καραμπίνης, αφορούν, αν θέλετε, την τελευταία 20ετία χοντρικά. Είδαμε ότι πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι αμιγώς διοικητικά συζητιόταν μεταξύ των ανθρώπων που ταυτόχρονα είχαν την ευθύνη της υλοποίησης τους μέσα στα τμήματα. Σωστά. Δηλαδή, σε απλά λόγια, οι καθηγητές που είχαν την ευθύνη της υλοποίησης τους ήταν και ελέγχοντες του εαυτού τους. Αυτό είναι μια λειτουργία του Πανεπιστημίου που δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι ανέβηκε κοινή συνενέση ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος στο ΔΠΦ, είπε κάποια στιγμή στα άλλα μέλη του Συμβουλίου ότι: κοιτάξτε κύριε, δεν μπορεί να έρχεστε με δύο καπέλα εδώ πέρα. Πρέπει να διαλέξετε ή το ένα καπέλο ή το άλλο. Δεν γίνεται ελέγχον και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ναι. Είναι εκείνο που λέει ο γνωστός λαός: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει ένα πράγμα, κύριε Τέλογλου. Ναι, δεν θα το λέγα έτσι, γιατί δεν πίνει πάντα ο Γιάννης, αλλά μπορεί να πίνουν κάποιοι από το τμήμα του Γιάννη. Ή μπορεί, αν θέλετε, να αφορά μια δραστηριότητα στο τμήμα του Γιάννη, για να ακολουθήσω το δικό σας παράδειγμα. Επομένως, για μας το βασικό πρόβλημα ήταν αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα που εντοπίσαμε από την έρευνά μας είναι ότι ενώ άλλα πανεπιστήμια ίδιου μεγέθους έχουν 25 με 30 ΕΔΕ maximum στη διάρκεια μιας θητείας ενός Πρίτανη, στο Δημοκρίτιο τα τελευταία χρόνια οι ΕΔΕ έφτασαν τις 55. Αυτό είναι ένα υπερβολικά μεγάλος αριθμός ΕΔΕ. Ή όλοι είναι παράνομοι στο Δημοκρίτιο, ή γίνεται ΕΔΕ για ψιλοπίδημα. Ή γίνεται ΕΔΕ επειδή, και υποπτεύομαι ότι είναι το τελευταίο, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να συζητήσουν υπό τις συνθήκες που αρμόζει σε πανεπιστημιακούς δασκάλους τα επιχειρήματά τους, τις διαφορές τους, αν θέλετε, με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή η ΕΔΕ δεν υποκαθιστά το διάλογο για τα προβλήματα του Πανεπιστημίου. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, ήταν το δεύτερο εύρημά μας. Μάλιστα. Και το τρίτο εύρημά μας ήταν ότι μέσα σε αυτά τα προβλήματα που αγγίζουν τα ερευνητικά προγράμματα, που αγγίζουν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου κλπ, έχει παρισφρήσει και ένα πρόβλημα βίας, που αντί η βία να αντιμετωπίζεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα ως ένα ζήτημα αρχής, χρησιμοποιείται, αν θέλετε, μάλλον αντιμετωπίζεται κατά το δοκούν. Δηλαδή, στρέφεται η βία εναντίον, ας το πούμε, κάποιου με τον οποίο διαφωνούμε σε άλλα θέματα, είναι ανεκτή η βία αυτή. Στρέφεται εναντίον μας, δεν είναι ανεκτή η βία αυτή.
Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τη ζωή μιας πανεπιστημιακής κοινότητας. Αυτά τα τρία συμπεράσματα καταλήξαμε. Ένα ακόμη βήμα για την κλωνοποίηση ανθρώπων έκαναν επιστήμονες του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών στη Σανγκάη, οι οποίοι για πρώτη φορά παγκοσμίως κλωνοποίησαν δύο μαϊμούδες με την ίδια τεχνική που είχε κλωνοποιηθεί το διάσημο πρόβατο Ντόλι στη Σκωτία πριν από 20 χρόνια περίπου. Με επανομοιότυπη μέθοδο με αυτής που οδήγησε στη δημιουργία της Ντόλι το 1996, ερευνητές από την Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών και από το Ινστιτούτο Νευροεπιστημών της Σανγκάης συνεργάστηκαν για την κλωνοποίηση δύο μαϊμούδων γένος μακάκο που μοιάζουν σαν να ήταν ομοζυγωτικές δίδυμες. Μετά την Ντόλι, οι επιστήμονες είχαν καταφέρει να εφαρμόσουν αυτή την τεχνική παράγοντας κλόνους αγελάδων, χείρων, σκύλων, ποντικιών και άλλων ζώων. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν μέχρι πρότινος με τα πρωτεύοντα θηλαστικά, βιολογική τάξη περιλαμβάνει και τους ανθρώπους. Ένα ακόμη βήμα για την κλωνοποίηση ανθρώπων έκαναν επιστήμονες του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών στη Σανγκάη, οι οποίοι για πρώτη φορά παγκοσμίως κλωνοποίησαν δύο μαϊμούδες μακάκα με την πανομοιότυπη τεχνική που είχε οδηγήσει στη δημιουργία του δημοφιλούς προβάτου Ντόλι στη Σκωτία περίπου δύο δεκαετίες πίσω. Συγκεκριμένα, οι μακάκοι Χουα Χουα και Ζονγκ Ζονγκ γεννήθηκαν πριν 6 και 8 εβδομάδες αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσαν οι ερευνητές με επικεφαλής τον Κιάνγκ Σανγκ που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Κυταρικής Βιολογίας. Αναπτύσσονται κανονικά και περισσότεροι κλόνοι τους πρόκειται να δημιουργηθούν στους επόμενους μήνες. Οι Κινέζοι επιστήμονες δήλωσαν ότι οι κλωνοποιημένες μαϊμούδες που είναι γενετικά ταυτόσιμες θα χρησιμοποιηθούν σε έρευνες για τις ανθρώπινες ασθένειες όπως καρκίνους, μεταβολικές και αυτοάνωσες παθήσεις. Οι Ζονγκ Ζονγκ και Χουα Χουα είναι τα πρώτα πρωτεύοντα, περιλαμβάνουν τις μαϊμούδες, τους πιθήκους και τον άνθρωπο που κλωνοποιούνται με αυτήν την μέθοδο. Η τεχνική περιλαμβάνει τη μεταφορά DNA από τον πυρήνα ενός σωματικού κυττάρου στο οάριο ενός δωρητή, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας με το δικό του DNA. Το οάριο γονιμοποιείται και το αναπτυσσόμενο έμβριο εφυτεύεται στη μήτρα ενός θηλαστικού ζώου που παίζει το ρόλο της παρένθετης μητέρας. Οι ερευνητές διευκρίνησαν ότι αν και έσπασαν το τεχνικό φράγμα για την κλωνοποίηση των πρωτευόντων, δεν σκοπεύουν να επιδιώξουν την κλωνοποίηση των ανθρώπων. Ήταν οι δύο πίθηκοι μικροί μακάκους, η Τσόγκ Τσόγκ και Χουα Χουα, όπως ονομάστηκαν κιόλας, γιατί είναι μοναδικοί στο είδος τους. Επανελήφθη το πείραμα της Ντόλι, όπως πολύ σωστά άκουσα πριν, έγινε το ίδιο πράγμα όπως έγινε και της Ντόλι. Για μας δεν ήταν έκπληξη βέβαια, γιατί αυτά ήδη έχουν συμβεί, θα το περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή. Μένει του ανθρώπου, που και αυτό ενδεχομένως να έχει γίνει και δεν το ξέρουμε, αλλά υπάρχουν πολλά ηθικά προβλήματα, τα οποία νομίζω πρέπει να μας φέρουν στη σκέψη και να δούμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Το βήμα έγινε, δηλαδή δεν υπάρχει δυσκολία, οι τεχνικές υπάρχουν, είναι όλες γνωστές, καλλιεργητικά υλικά υπάρχουν, ούτως ή άλλως και στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει αυτό, όπως και στην Ευρώπη. Μάλλον είδαμε ότι να γίνεται σε μια ασιατική χώρα όπου είναι ίσως λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Έχει τα καλά της η τεχνική, έχει και τα στραβά της. Τα καλά είναι το ότι θα μπορούσαμε ίσως να δημιουργήσουμε, να αντικαταστήσουμε καινούργια κύτταρα ή ιστούς ή όργανα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα σε εμάς, ώστε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή κλωνοποιημένα όργανα τα οποία θα ξαναχρησιμοποιούμε. Αυτό είναι καλό. Ή το πιο ωραίο, να διασώσουμε, απειλούμε ένα είδη. Και αυτό έχει μια καλή χρήση. Σωστά. Τα κακά είναι ότι σίγουρα ποτέ δεν θα καταφέρουμε να κλωνοποιήσουμε τον άνθρωπο απόλυτα, γιατί το να δημιουργηθεί ένας ίδιος άνθρωπος σημαίνει ότι πρέπει να ζήσει στο ίδιο περιβάλλον που ήταν και ο άλλος, με την ίδια οικογένεια που δεν θα έχει συμβεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό, με τους ίδιους φίλους, συντρόφους, στο περιβάλλον στο οποίο ζει, οι ακτινοβολίες από τις οποίες επηρεάζεται, η κοσμική ακτινοβολία που ανά πάσα στιγμή μας περνά και μας δημιουργεί προβλήματα, θα είναι τελείως διαφορετικά. Άρα ποτέ ένα άτομο δεν θα είναι το ίδιο με άλλο, θα έχει διαφορετικές αναμνήσεις, παραδείγματος χάρη. Δεν θα μπορεί να σκέφτεται να αντιδρά το ίδιο. Μάλιστα. Θα έχει ίδιο γενετικό υλικό, αλλά δεν θα είναι ποτέ, μα ποτέ ταυτόσιμο. Και εδώ γύρονται όλα τα ηθικά προβλήματα. Πάντως, οι συνάδελφοί σας από την Σανγκάη λένε ότι δεν προχωρήσαμε σε αυτό το βήμα για να ακολουθήσει η κλωνοποίηση του ανθρώπου. Έτσι τουλάχιστον είπαν, εμφανίστηκαν κατηγορηματικοί πως δεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, το πιστεύω, γιατί δεν χρειάζεται. Έγινε το βήμα, τώρα μένει απλώς κάποιος, όπως είπαμε, ο οποίος δεν θα έχει ηθικούς φραγμούς, να προχωρήσει σε αυτό το βήμα, το οποίο πιστεύω ότι δεν θα είναι καλό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.